Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή του Βουνοχωρίου του Δήμου Καβάλας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των κατοίκων αλλά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία απέτρεψε τα χειρότερα. Λοιπόν, χθες για το απόγευμα είχαμε μια ενημέρωση για πυρκαγιά σε οικία. Αμέσως δύο οχήματα της υπηρεσίας μας με 6 άτομα μεταβήκαν εκεί. Διαπιστώθηκε όντως ότι υπήρχε φωτιά σε σπίτι, σε μονοκατοικία. Από την πυρκαγιά κάηκαν το ταβάνι του σπιτιού. Είχε τζάκι αναμένο με εστία. Την περιορίσαμε την πυρκαγιά στο χώρο της κεραμοσκεπής, εκεί που εφάπτεται το τζάκι. Οι ζημιές ήταν πολύ λίγες. Παράλληλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξαν μικροσυμβάντα. Ιδιαίτερα στο Σαββατοκύριακο, μπορώ να πω, κύλησε ομαλά και καλά. Τα περιστατικά ήταν πολύ λίγα. Αντιμετωπίσαμε ακόμα ένα συμβάν αμιλητέα σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ένα ξύλινο πάγκο που βάζανε φρούτα πάνω. Ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Καβάλας μίλησε και για την ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο. Σαφώς και όχι μόνο από τώρα, ήδη εδώ και πολλές ημέρες κάνουμε κάποιες ενέργειες όσον αφορά ή αυτοψίες, θα έλεγα καλύτερα. Μπαίνουμε στην διαδικασία να ελέγξουμε δρόμους, συνδροστόμια ή τα το δεξαμενές, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν οι δρόμοι είναι βατοί για τα οχήματά μας. Βεβαίως θα γίνει και ενημέρωση στους Δήμους και στην πολιτική προστασία, που όπως καταλαβαίνετε παίζουν και αυτοί κάποιο ρόλο άμεσο, θα έλεγα, διότι το Δασαρχείο και ο Δήμος μπαίνουν στην διαδικασία να καθαρίσουν τους δρόμους. Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία θα εστιάσουμε που έχουμε προβλήματα σε δρόμους κτλ. Αν υπάρχουν διαρροές ή κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν στις υδατοξαμηνές να αποκατασταθούν, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι. Τέλος, αναφέρθηκε στην αποψήλωση των υπηρεσιών μετά τη δημιουργία του πυροσβεστικού λιμένα Καβάλας. Σαφώς, φέτος τα πράγματα για τον ομό Καβάλας ήταν πιο δύσκολα. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι άνοιξε το λιμάνι υπήρξε λιμένος Καβάλας, με αποτέλεσμα να φύγουν από τις όμορες υπηρεσίες του νομού μας αρκετός κόσμος. Αυτό συντέλεσε στην αποδυνάμωση και υποστελέχωση των υπηρεσιών. Βρισκόμαστε σε μια φάση επικοινωνίας να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτά τα κενά, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, οι υπηρεσίες συνεχίζουν και εργάζονται. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι το καλοκαίρι σύντομα έρχεται, ήρθε μάλλον. Και μπαίνουμε στην διαδικασία να δούμε πώς θα το χειριστούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα βγουν περιπολικά και χρειάζεται ψυχοδυναμικό. Σε επικοινωνία που είμαστε και με το αρχηγείο μας και με τον στρατηγό, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, να μπει κόσμος μέσα, ώστε να καλύψουμε τα κενά αυτά που υπάρχουν. Κύριε Διοικητά, πόσα άτομα υπάρχουν στην πυροσβεστική υπηρεσία λιμένα αρχικά που αποψηλώθηκαν από τις υπόλοιπες πυροσβεστικές? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 28 άτομα τα οποία επανδρώνουν την πύψη των λιμένων Καβάλας. Και αυτό καταλαβαίνετε και εσείς, φύγανε από τις υπηρεσίες του νομού μας. Και εκεί καταλαβαίνετε ότι τα κενά αυτά δεν έχουν αναπληρωθεί. Ένα ερώτημα που θα προκύψει στους πολίτες. Αν έχουμε ομιγέννη, το απευχόμαστε ένα συμβάν στην Καβάλα, μπορεί η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εσείς να δώσετε μια εντολή κάποια άτομα από εκείνη την υπηρεσία να μεταβούν σε μια δασική έκταση? Σαφώς, θα έλεγα βεβαίως όχι σε δασική έκταση, γιατί οι κανονισμοί είναι συγκεκριμένοι, επανδρώνουν τις υπηρεσίες και έχουν να λάβουν χώρα σε αστικά συμβάντα.